κομμάτι αυτής που είναι οι εργαζόμενοι. Μετά από πολύ ωραία συνεδρίαση, το ΚΑΣ πήρε απόφαση για το πολυόροφο ξενοδοχείο που βρίσκεται επί της οδού Φαλήρου στην περιοχή Μακρυγιάννη. Πάμε στην Ειρήνη Βασάλου να μας πει τι απόφαση πήρε το ΚΑΣ. Ειρήνη. Ντένια, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, θα πρέπει να καθαιρεθούν, να γκρεμιστούν στην ουσία οι δύο τελευταίοι όροφοι, ακριβώς του δεκαόροφου ξενοδοχείου, όπου στο τελευταίο όροφο, να σας πω, βρίσκεται και μια πισίνα με θέα στην Ακρόπολη. Ναι. Το ξενοδοχείο έχει αποπερατωθεί και λειτουργεί ήδη έναν χρόνο. Και η υπόθεσή του είχε απασχολήσει και πέρυσι το ΚΑΣ. Βέβαια. Και μάλιστα είχε πάρει και μεγάλη δημοσιότητα με το σκεπτικό ότι το ύψος του αλλοιώνει το αισθητικό περιβάλλον της περιοχής Μακρυγιάννη. Ήδη οι κάτοικοι της περιοχής είχαν προσφύγει κατά της έκδοσης των οικοδομικών αδειών του ξενοδοχείου για το οποίο μιλάμε και ενός δεύτερου στην οδό Μισαραλιώτου, 9 ορόφων, το οποίο δεν έχει ακόμα ανεγερθεί. Στα τέλη του 2019 το ΣΤΕ έκανε δεκτές τις προσφυγές των κατοίκων. Πολιτεία πρέπει να μεριμνά ώστε να εφαρμόζεται το χαμηλότερο δυνατό ύψος στα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές όπως του Μακρυγιάννη. Τένια. Μάλιστα. Λοιπόν, πήρε απόφαση λοιπόν, να γκρεμιστούν οι δύο τελευταίοι όροφοι του ξενοδοχείου. Να σε ευχαριστήσουμε.